dreams was to be a doctor or a nurse in the future. Because of the situations, I couldn't do that, and I couldn't go to the university. But now I'm not sad, and I'm not disappointed. I'm so happy to I came here. Usually they make programs, different programs about the food refugee to help them, especially for women. But now also I'm here. Σήμερα ήρθαμε να παρουσιάσουμε δύο από τα έργα που τρέχουμε και αφορούν στον προσφυγικό πληθυσμό και τους μετανάστες, το WinBees και το Rainser, εστιάζοντας στο WinBees και στα εμπόδια που μπορεί αυτό να η υλοποίηση του έργου να συναντήσει. Επειδή το συγκεκριμένο έργο εστιάζει συγκεκριμένα σε γυναίκες, υπάρχει αρκετή δυσκολία στο να εντοπιστούν και να κινητοποιηθούν. Υπάρχουν εμπόδια γλωσσικά και δεξιοτήτων. Je fais je sais faire toutes les pâtes, faire le pain de tout ce qu'on fait au Maroc, c'est différent. Ça marche, j'ai essayé une fois. Voilà, je suis contente que je peux faire quelque chose pour vivre. J'espère que je sois encadrée par une association ou quelqu'un qui me pousse un peu et m'aide à arriver et marcher dans le bon sens. Πρέπει να έχουν θέληση να ξεκινήσουν να κάνουν κάτι πρώτα. Πείσμα για να το προχωρήσουν. Να το προχωρήσουν και να το κάνουν με διάθεση και με ευχαρίστηση και με υπομονή. Υπομονή πρώτα-πρώτα. Όταν έχεις να κάνεις με πολλά άτομα, όταν το ξεκινάς μόνος σου, εντάξει, είσαι μόνος σου, κάνεις κάτι. Υπάρχει δυνατότητα μέσα από βίντεο, μέσα από ασκήσεις, να γνωρίσει κανείς τα βασικά στοιχεία της κοινωνικής οικονομίας, κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, έτσι ώστε να αποκτήσει μια πρώτη γνώση στο πώς κανείς μπορεί να προωθήσει και να αναπτύξει ιδέες, επιχειρηματικότητες στο κοινωνικό πεδίο που να έχουν και ένα κοινωνικό αποτέλεσμα ουσιαστικό. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να τους δοθεί ο τρόπος έτσι, και η υποστήριξη, η πρακτική αλλά και αν θέλετε και η πιο πολύ έτσι, συναισθηματική, του να πιστέψουν πραγματικά στον εαυτό τους και να υλοποιήσουν έστω σε επίπεδο επιχειρηματικού σχεδίου και μετά να το πάμε λίγο παραπέρα αυτές τους τις ιδέες. Θεωρώ ότι και η πόλη των Ιωνίων τους χρειάζεται και τα παιδιά μας έτσι, χρειάζονται ένα πιο διευρυμένο, ανοιχτό έτσι, μέλλον όπου η διαφορά και η πολυπολιτισμικότητα θα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς τους και νομίζω το αξίζουν κιόλας γιατί περνάνε πάρα πολύ δύσκολα.